Καλησπέρα. Είμαι ο Διονύσης Θεοχάρης από το SimplyPhysics.gr. Πριν λίγο καιρό είχα πάει στο Ζάπιο που είχε μία έκθεση βιβλίου. Ψάχνοντας να βρω βιβλία φυσικής, ανακάλυψα αυτή την υπέροχη κυκλοπαίδεια. Συγγραφέας ο Χρήστος Τουντουλάκης. Όσο κοίταγα λοιπόν αυτό το βιβλίο, έβλεπα υπέροχες φωτογραφίες, καταπληκτικά φαινόμενα της φύσης και φυσικά εξαιρετική ανάλυση των φαινομένων αυτών. Ήθελα λοιπόν να ψάξω να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτόν τον συγγραφέα και ανακάλυψα τα εξής. Ο Χρήστος Τουντουλάκης λοιπόν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, εισήχθη στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο το 1996, από όπου και πήρε το πτυχίο του με υποτροφία από το ΙΚΙ το 2000, κατόπιν εισήχθη με υποτροφία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της ίδιας σχολής και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εδίκευσης στην Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων το 2002. Και φυσικά πήρε και το διδακτορικό του δίπλωμα το 2007 με έρευνα και δημοσιεύσεις περί δεινών και σολιτονίων στο μοντέλο Goldstone και σε αβελιανά μοντέλα Higgs. Ως βοηθός καθηγητή, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών του σπουδών και των διδακτορικών του, έκανε μαθήματα διαφορικών εξισώσεων, συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και φυσικά γενικής φυσικής, τόσο στο τμήμα φυσικής όσο και στο τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Εκτός αυτού όμως, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο Χρήστος είναι ερασιτέχνης μετεωρολόγος όπως και αυτοδίδακτος φωτογράφος με έμφαση στην καιρική φωτογραφία και την αστροφωτογραφία. Επίσης αποτελεί ένα εκ των 4 ιδρυτικών μελών της ελληνικής ομάδας καταγραφής παροδικών φωτεινών συμβάντων. Χρήστο, χάρηκα που δέχτηκες να έρθεις μαζί μας να μας μιλήσεις για το βιβλίο σου. Πες μας κάποια πράγματα για σένα, πώς ξεκίνησε έτσι η ανάγκη να φτιάξεις αυτό το βιβλίο. Τα βιβλία αυτά γράφτηκαν με σκοπό να υπάρξει μία σύνδεση ανάμεσα στην επιστήμη, στους φυσικούς και στο κοινό, δηλαδή στο μέσο πολίτη. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να γεφυρώσω αυτό το χάσμα που υπάρχει, γιατί πολλές φορές οι επιστήμονες λένε τα δικά τους χωρίς να ενδιαφέρεται κάποιος να κάνει, να εξηγήσει με απλά λόγια ώστε να καταλάβει και ο πολίτης. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα χάσμα που αντί να ανακλίνει, μεγαλώνει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένας μέσος πολίτης μετά θα ψάξει να βρει απαντήσεις σε μη λογικές θεωρίες. Θα υπάρξει αυτό που λέμε παραπληροφόρηση, ναι. Οπότε θεωρούσα από τότε που ξεκίνησα αυτή την τριλογία, αυτό το βιβλίο που ήταν το πρώτο, ότι θα έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί λίγο πιο, να το πάρει λίγο πιο ζεστά, ώστε να κάνει αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στους πολίτες και στην επιστήμη. Πραγματικά. Και σε διάφορα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας. Μελετάς φυσική από μικρό, δηλαδή η ανάγκη και η φωτογραφία. Είδα ότι σ' αρέσει φωτογραφία, δηλαδή είσαι από μικρός έτσι
Από μικρός με εγωίτευαν τα φαινόμενα. Τα πρώτα φαινόμενα που με εγωίτευσαν ήταν ο κεραυνή. Στα μάτια ενός μικρού παιδιού ο κεραυνός φαντάζει ως κάτι φοβερό, εντυπωσιακό. Τρομακτικό σίγουρα, αλλά εντυπωσιάζει κιόλας. Θες να μάθεις τι είναι αυτό το πράγμα, πώς γίνεται. Ένα μικρό παιδί 5-6 χρονών που βλέπει κεραυνούς, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα, ήθελα να μάθω τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει τόσο θόρυβο, έχει τόσο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πορεία για να μπω και στο τμήμα φυσικής, να μάθω περισσότερα, γιατί η φυσική θα σου εξηγήσει τι είναι αυτό αλλά και τι είναι και πολλά άλλα. Οπότε ακολούθησα και μια πορεία που μπορεί να μην πήγε προς τη μετεωρολογία στο τέλος. Αλλά εντάξει, όσοι έχουν σπουδάσει φυσική γνωρίζουν ότι άμα μπει σε ένα τμήμα φυσικής, υπάρχουν πολλά πράγματα για να σε βοητεύσουν. Πραγματικά. Λοιπόν, ας μην χρονοτριβούμε, ας πάμε κατευθείαν σε ερωτήσεις λοιπόν που έχουμε να κάνουμε. Πρώτη ερώτηση είναι πώς σχηματίζεται το ουράνιο τόξο και γιατί φυσικά ο ουρανός που βλέπουμε είναι μπλε. Το ουράνιο τόξο το βλέπουμε συνήθως όταν έχουμε ήλιο εμείς από πάνω μας. Για το ουράνιο τόξο χρειάζονται δύο πράγματα. Να βρέχει κάπου, μακριά από τον παρατηρητή, μπορεί να βρέχει και από πάνω μας, αλλά εντάξει, αυτό δεν μας αφορά τόσο, μας αφορά να έχουμε ήλιο εκεί που είμαστε και να έχουμε βροχή κάπου μακριά μας. Το ουράνιο τόξο θα εμφανιστεί απέναντι από τον ήλιο, δηλαδή αν ο ήλιος είναι πίσω μας, εμείς θα το δούμε μπροστά μας, από την άλλη πλευρά του ήλιου, στην αντίθετη πλευρά. Δημιουργείται από ανάκλαση των ηλιακών ακτίνων μέσα στις σταγόνες της βροχής. Οπότε γι' αυτό βγαίνει και από την άλλη πλευρά, από την αντίθετη πλευρά από αυτή που είναι ο ήλιος. Αυτό δίνει και ένα hint, να το πω έτσι, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες στο διαδίκτυο που καμιά φορά βλέπουμε τον ήλιο και βλέπουμε και το ουράνιο τόξο μπροστά. Εκεί καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ψεύτικη φωτογραφία, δηλαδή το ουράνιο τόξο πάντα θα εμφανίζεται αντίθετα από τον ήλιο, από την αντίθετη πλευρά. Επειδή είναι ένα φαινόμενο ανάκλασης. Ανάκλαση σημαίνει ότι το φως του ήλιου θα πέσει στη σταγόνα και θα γυρίσει προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή προς την πλευρά του παρατηρητή. Τώρα, γιατί ο ουρανός είναι μπλε? Γιατί έχουμε ατμόσφαιρα, είναι η απλή απάντηση. Και γι' αυτό στη Σελήνη, αν έχουν δει οι τηλεθεατές μας φωτογραφίες, θα δουν ότι στη Σελήνη υπάρχει ένα άσπρο μαύρο φόντο, δεν υπάρχει ούτε μπλε και ο ορίζοντας είναι εντελώς κοφτός, δηλαδή βλέπει κάποιος το τέλος του ορίζοντα στη Σελήνη και βλέπει το αχανές διάστημα από πίσω. Στη Γη αυτό δεν συμβαίνει γιατί έχουμε ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα έχει την ιδιότητα να σκεδάζει το μπλε φως. Το ορατό φάσμα, δηλαδή τα χρώματα της ήρυδας που λέγαμε παλιά, ξεκινάνε από το μπλε, πάνε στο πράσινο και φτάνουν στο κόκκινο. Αυτά που είναι προς το μπλε σκεδάζονται, δηλαδή διασκορπίζονται από την ατμόσφαιρα πολύ πιο έντονα. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος στέλνει όλα τα χρώματα, το μπλε η ατμόσφαιρα θα το πάρει και θα το διασκορπίσει παντού. Όσο πιο έντονο είναι αυτό το φαινόμενο, παραδείγματος χάρη στο ηλιοβασίλειο, που ο ήλιος είναι χαμηλά στον ορίζοντα και περνάει από πιο μεγάλο πάχος της ατμόσφαιρας από ότι όταν είναι ψηλά το μεσημέρι, αυτό το φαινόμενο γίνεται ακόμη εντονότερο. Οπότε απορροφάται ακόμη περισσότερο, μάλλον διασκορπίζεται ακόμη περισσότερο μπλε, με αποτέλεσμα τελικά αυτό που απομένει στον ηλιακό δίσκο που κοιτάμε είναι το πορτοκαλί και το κόκκινο. Και γι' αυτό ο ήλιος, όταν είναι πολύ χαμηλά στον ορίζοντα, δηλαδή όταν είμαστε στο ηλιοβασίλεμα ή στην Ανατολή, θα τον δει πολύ κόκκινο ή πορτοκαλί κόκκινο, αναλόγως και τι συνθήκες επικρατούν. Σε κάποια σημεία της Γης, όπως είναι στη Ισλανδία, στην Νορβηγία, βλέπουμε το σέλας. Είναι εντυπωσιακό φαινόμενο και είναι προς το πράσινο. Αυτό γιατί συμβαίνει? Ο ήλιος, εκτός από τη φωτεινή του ακτινοβολία, εκπέμπει και η περιόδια ακτινοβολία, όπως γνωρίζουμε, εκπέμπει διάφορα πράγματα και μας στέλνει διάφορα πράγματα, όπως και τον ηλιακό του άνεμο. Ο ηλιακός άνεμος τι είναι? Ο ηλιακός άνεμος είναι
ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Δηλαδή ηλεκτρόνια και πρωτόνια, να το πω έτσι απλά. Και έρχονται με τεράστια ταχύτητα, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με ταχύτητες ασύλληπτες για τον κοινό νου. Μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και άρα λοιπόν αυτά τα σωματίδια έχουν την ενέργεια να διεγείρουν ή και να ιονίσουν, να αλληλεπιδράσουν, να το πω έτσι πιο απλά, με τα μόρια της ατμόσφαιρας της δικής μας. Τώρα, όταν τα μόρια της ατμόσφαιρας πάρουν αυτή την ενέργεια, την αποβάλλουν πολύ γρήγορα, γιατί θέλουν να είναι στην κατάσταση που ήταν πριν. Αυτή την ενέργεια την αποβάλλουν με τη μορφή φωτός. Αυτό το φως είναι το σέλας που βλέπουμε σε διάφορα μέρη όπως Ισλανδία, Νορβηγία. Τώρα, γιατί είναι πράσινο? Αυτό εξαρτάται από τη σύσταση της ατμόσφαιρας. Δηλαδή, εμείς στην ατμόσφαιρά μας έχουμε κυρίως άζωτο. Το άζωτο στο ύψος το οποίο αλληλεπιδρά με τον ηλιακό άνεμο, δηλαδή με αυτά τα φορτισμένα σωματίδια που μας φέρνει ο ήλιος, βγάζουν αυτό το πράσινο φως για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, αν είχε μεγαλύτερη πυκνότητα η ατμόσφαιρά μας ή αν είχε κάποιο άλλο αέριο, ενδεχομένως να ήταν διαφορετικό και το χρώμα. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Τι είναι η αστραπή, τι είναι η βροντί, τι είναι ο κεραυνός? Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα αυτά? Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα ερωτήματα που θέλω να απαντήσω, όπως προείπα, και από μικρός κιόλας. Θα πρέπει να αναφερθούμε σε τρία πράγματα. Ο κεραυνός, που είναι το φυσικό φαινόμενο, ουσιαστικά είναι μια εκένωση, ένας πυνθήρας μεγάλης κλίμακας από το νέφος, από το καταιγιδοφόρο νέφος μέχρι το έδαφος. Αυτοί οι σπινθήρες δεν συμβαίνουν μόνο ανάμεσα στο νέφος και στο έδαφος, που είναι αυτός ο κεραυνός που συνήθως βλέπουμε, αλλά συμβαίνουν και μέσα στο νέφος, όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων, δύναται να ξεσπάσει αυτός ο σπινθήρας. Απλά αυτό που βλέπουμε εμείς, προφανώς τις εντονεφικές εκενώσεις είναι δύσκολο να τις δούμε, τις βλέπουμε σαν αστραπή. Η αστραπή είναι η λάμψη από αυτήν την εκένωση. Πολλές φορές βλέπουμε αστραπές χωρίς να βλέπουμε τον κεραυνό, δηλαδή αυτό το κανάλι το ηλεκτρικό. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να βλέπουμε μόνο λάμψεις, δηλαδή μπορεί να μην δούμε, υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπεις μόνο αστραπές. Η αστραπή λοιπόν αναφέρεται στο φως, στη φωτεινή μέρος του φαινομένου. Η βροντί που ακολουθεί αναφέρεται στο ηχητικό κομμάτι. Τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή γιατί προκαλεί τόσο θόρυβο ένας κεραυνός, μια ηλεκτρική εκένωση, για να το πω έτσι πιο γενικά? Όταν έχεις δύο πολύ μεγάλα φορτία, ας πούμε την περίπτωση κεραυνού, έχεις πολύ μεγάλο θετικό φορτίο στο νέφος και πολύ μεγάλο αρνητικό φορτίο, το οποίο έχει σωρευτεί στο έδαφος. Όταν ξεσπάσει ο σπινθήρας, αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι η κατάρρευση του διηλεκτρικού, όπως λένε οι φυσικοί. Ο σπινθήρας αυτός προκαλεί, όταν βλέπεις ένα κεραυνό, βλέπεις ουσιαστικά ένα κανάλι το οποίο έχει θερμοκρασία γύρω στους 30.000, 20 με 30.000 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως γίνεται πολύ γρήγορα, δηλαδή για ένα δευτερόλεπτο. Έχετε δει ότι είναι ένα στιγμιαίο φαινόμενο. Άρα λοιπόν, όταν έχεις αυτό το συμβάν να συμβαίνει πολύ γρήγορα, δηλαδή έχεις μία περιοχή του χώρου η οποία θερμαίνεται κατά 20.000 βαθμούς σε ένα δευτερόλεπτο και μετά ψύχεται. Αυτό δημιουργεί ένα κύμα, ένα διαστέλει τον αέρα γύρω από αυτό το κανάλι, γύρω από αυτό το κεραυνό, και αυτή η διαστολή ουσιαστικά είναι υπερηχητική. Από τη στιγμή που, ας πούμε, κάποιος είναι σε ακτίνα 10, 15, 20 χιλιόμετρων, αυτή η διαστολή, την απότομη διαστολή του αέρα, αυτό το ηχητικό κύμα, το υπερηχητικό κύμα, θα το ακούσει ως βροντί. Αυτή είναι η βροντί. Και προκαλείται από το γεγονός ότι ο κεραυνός είναι ένα πολύ βίαιο φαινόμενο, το οποίο προκαλεί μία ασυνέχεια, να το πω έτσι, τον αέρα, προκαλεί, σκίζει τον αέρα κυριολεκτικά. Οπότε λοιπόν, αναφερόμαστε στον κεραυνό ως το φαινόμενο, στη λάμψη του ως την αστραπή και στη βροντί ως το ηχητικό, ως την ηχητική συνέπεια από το γεγονός ότι έχεις μία εκρηκτική διαστολή του αέρα γύρω από αυτόν. Τέλος,
μπορεί να έχουν ακούσει κάποιοι τον κανόνα που λέει ότι από τη στιγμή που θα δεις τον κεραυνό ή την αστραπή, μετράς 3 δευτερόλεπτα και κάθε 3 δευτερόλεπτα που μετράς, αυτό σημαίνει ότι μέχρι να ακούσεις τη βροντή έχει ταξιδέψει 1 χιλιόμετρο ο ήχος από τη βροντή. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχουμε περάσει, αν δω την αστραπή, περάσουν 3 δευτερόλεπτα και ακούσω τη βροντή, σημαίνει ότι ο κεραυνός είναι 1 χιλιόμετρο μακριά. Αν περάσουν 6 δευτερόλεπτα, είναι 2 χιλιόμετρα μακριά. Και το καθεξής. Αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά η ταχύτητα του ήχου είναι 340, ναι, ακριβώς, και κάνουμε μία αναγωγή περίπου 1 χιλιόμετρο στα 3 δευτερόλεπτα με αυτό το... Μια χαρά. Τι είναι τα σύννεφα, πώς δημιουργούνται και φυσικά τι κατηγορίες συννέφων υπάρχουν, γιατί έχω διαβάσει κάποια κείμενα μάμος. Ναι, είναι τα σύννεφα μαμάτους ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες και συνεχώς μπαίνουν καινούργιες αναλόγως με τις παρατηρήσεις που γίνονται. Το σύννεφο ουσιαστικά είναι μια συμπύκνωση του αέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, θα το πω πολύ απλά. Ας πούμε ότι βράζουμε ένα νερό στην κουζίνα, βράζουμε νερό για να μαγειρέψουμε. Όταν το νερό βράσει, έχουμε το καπάκι πάνω στην κατσαρόλα και σηκώσουμε το καπάκι απότομα, ξαφνικά βλέπουμε ατμό. Αυτό λέγεται συμπύκνωση. Συμπύκνωση ουσιαστικά είναι όταν πας την αέρια μάζα, τον αέρα που έχεις, σε πιο κρύο περιβάλλον. Το ψήξεις ουσιαστικά και συμπυκνώνεται. Δηλαδή, οι υδρατμοί που υπάρχουν μέσα συμπυκνώνονται σε ορατά νέφη. Όταν μεγαλώσουν τα σταγονίδια, μάλλον όταν ο υδρατμός γίνει σταγονίδιο, αυτό λέγεται συμπύκνωση, τότε πλέον γίνεται ορατός. Δηλαδή, μετατρέπεται σε νέφος, αυτό που λέμε νέφος. Άρα, θα πρέπει να έχεις υδρατμού στον αέρα, δηλαδή περιεκτικότητα σε νερό και ψήξη, που οδηγεί στη συμπύκνωση και άρα στη δημιουργία νεφών. Αυτά είναι τα νέφη. Πώς δημιουργούνται τώρα? Μία κλασική περίπτωση είναι την πιο θερμή περίοδο και το χειμώνα. Βέβαια, το χειμώνα είναι πιο εύκολο επειδή ούτως ή άλλως ο αέρας είναι κρύος, οπότε η συμπύκνωση είναι πιο εύκολη. Δηλαδή, υγρασία έχουμε το χειμώνα, όλοι το γνωρίζουμε, οπότε είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν νέφη. Όταν πηγαίνω και σε υψηλό υψόμετρο, εγώ για παράδειγμα πηγαίνω στη Δημητσάνα ή πηγαίνω στο Πήλιο, παρατηρώ λόγω της θερμοκρασίας που είναι εκεί πολύ χαμηλή ότι θα μπώνει και το αυτοκίνητό μου σιγά σιγά και με δυσκολεύει να οδηγείς. Ακριβώς. Υγρασία ήδη υπάρχει, οπότε αμέσως η ψήξη οδηγεί στη συμπύκνωση. Το παρατηρούμε ακριβώς και στα νέφη και βλέπουμε βεβαίως σε μέρες που υπάρχει μεγαλύτερη υγρασία, περιεκτικότητα υγρασία στον αέρα. Βλέπουμε ακριβώς και τα βουνά να έχουν αυτό το καπέλο, το χαρακτηριστικό, πολύ σωστά. Αλλά και το καλοκαίρι σε περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε υγρασία, να έχουμε κάποια μέτωπα καιρού, πιο σπάνια βέβαια. Η ανύψωση της αέριας μάζας οδηγεί σε εκτόνωση, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο πιο χαμηλή είναι η πίεση, η ατμοσφαιρική. Άρα λοιπόν, αν μία αέρια μάζα ανυψωθεί και δέχεται χαμηλότερη πίεση, θα εκτονωθεί. Η εκτόνωση οδηγεί σε ψήξη, σε συμπύκνωση και σε δημιουργία νεφών. Αλλά γενικά αυτό που κρατάμε είναι ότι θέλουμε υγρασία και ψήξη. Ψήξη οδηγεί στη συμπύκνωση και στα νεφ. Υπέροχα. Πες μας κάποια πράγματα για τον τυφώνα. Ένα τρομακτικό αλλά και εντυπωσιακό συνάμα στα μάτια μας φαινόμενο που το έχουμε δει και σε πολλές ταινίες βέβαια. Ευτυχώς όχι από κοντά. Το συναντούμε πολύ στην Αμερική όμως. Ναι. Τι είναι ο τυφώνας? Τυφώνας ή τροπικός κυκλώνας θα έχουμε ακούσει και τους δύο όρους. Και μάλιστα υπάρχει ότι προκύπτει ως τροπικός κυκλώνας στον Ατλαντικό, ονομάζεται ως τυφώνας στον Ειρηνικό. Υπάρχουν διάφορες ονομασίες. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα πάντως. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ μεγάλης κλίμακας βαρομετρικό χαμηλό, να το πω έτσι. Είναι σαν τα χαμηλά, σαν τα συστήματα που έχουμε εμείς εδώ, αλλά πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Θέλει ζεστές θάλασσες για να προκύψει, άρα στην τροπική ζώνη, κοντά στην τροπική ζώνη, δηλαδή παραδείγματος χάρη στον κόλπο του Μεξικού που συνήθως το βλέπουμε και στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μία περιοχή στην οποία θα το δούμε και τα βλέπουμε συχνά. Η ενέργειά του είναι η θερμή θάλασσα, δηλαδή 26 με 30 βαθμούς που είναι η επιφανειακή θερμοκρασία στον κόλπο του Μεξικού, είναι ό,τι χρειάζεται ένας κυκλώνας για να επιβιώσει, να ενισχυθεί,
και να συνοδευτεί από αναλόγως και την κλίμακα. Εδώ υπάρχει μια κλίμακα, η κλίμακα Σαφίρ Σίμψον, η οποία ταξινομεί τους κυκλώνας με βάση την έντασή τους. Η έντασή τους, η ένταση ενός κυκλώνα καθορίζεται από τους ανέμους που φέρει μαζί του. Δηλαδή, ας πούμε, ένας μικρός τροπικός κυκλώνας, κατηγορίας 1 στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμψον, έχει ανέμους οι οποίοι φτάνουν έως 180 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορεί όμως να ξεπεράσει και τα 200 και τα 300 και τα 400 χιλιόμετρα την ώρα, αν πάμε στην κατηγορία 5, οι οποίοι είναι βέβαια κυκλώνες καταστροφικοί, απολύτως καταστροφικοί, φέρουν μαζί τους και πλημμύρες, οι οποίες μπορεί να προκληθούν όχι απαραίτητα από την βροχόπτωση, αλλά και από την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα σύστημα που φέρει πολύ χαμηλές πιέσεις στο κέντρο του. Πολλές φορές βλέπουμε στις δικές μας θάλασσες, να το συνδέσω και με αυτό που βλέπουμε πολλές φορές εδώ, η ακτογραμμή καμιά φορά φεύγει το νερό από την ακτογραμμή και βλέπουμε τη θάλασσα να μπαίνει μέσα κυρίως σε περίοδους καλοκαιρίας σε πολύ υψηλών πιέσεων. Η πίεση, η ατμοσφαιρική πίεση, παίζει ρόλο σε αυτό. Το αντίθετο συμβαίνει στον τροπικό κυκλώνα, ο οποίος έχει πολύ χαμηλές πιέσεις, οπότε η στάθμη θάλασσα ανυψώνεται και βγαίνει σε περιοχές οι οποίες βέβαια είναι και κάτω από τη στάθμη θάλασσα, όπως η Νέα Ορλεάνη, η οποία είχε τρομακτικά προβλήματα με τον κυκλώνα Κατρίνα πριν κάποια χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο. Τι είναι το τσουνάμι που βλέπουμε? Το τσουνάμι. Βλέπουμε ότι είναι ένα μεγάλο κύμα που μπορεί να φτάσει πάρα πολλά μέτρα ψηλά και να καταστρέψει ολόκληρες περιοχές. Αλλά πώς δημιουργείται ένα τσουνάμι? Ακριβώς, και είναι και αθόρυβο. Είναι πολύ επικίνδυνο, διότι είναι αθόρυβο με την έννοια ότι. Το καταλαβαίνουμε όταν είστε πολύ κοντά. Ακριβώς. Ας πάρουμε την περίπτωση του 2004, όπου ολόκληρες περιοχές βυθίστηκαν κοντά στον Ινδικό ωκεανό. Είδαμε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από ένα τσουνάμι το οποίο είχε προκληθεί από υποθαλάσσιο σεισμό. Αυτό εννοώ όταν λέω αθόρυβο. Μία πολύ μικρή μετατόπιση στον πυθμένα του ωκεανού μπορεί να προκαλέσει μία μετατόπιση μιας τεράστιας συντάτημης μάζας, η οποία βρίσκεται πάνω από τον πυθμένα. Αυτό είναι αρκετό. Μία πολύ μικρή μετατόπιση, λόγω σεισμού ή λόγω υποθαλάσσιου υφεστή, είναι αρκετή, ώστε όλη αυτή η μεγάλη ποσότητα, αυτό το κύμα, το μικρό κυματάκι στη μέση του ωκεανού, φτάνοντας προς τα έξω, ουσιαστικά γίνεται ένα τεράστιο κύμα, διότι αν, ας πούμε, είσαι στα 10 χιλιόμετρα ή στα 5 χιλιόμετρα και κάνεις μία μικρή μετατόπιση, η ποσότητα του νερού που θα μετατοπιστεί είναι τεράστια. Άρα λοιπόν, όταν φτάσει σε βάθος 50 εκατοστών ή 20 εκατοστών, δηλαδή φτάσει στην ακτή, όλη αυτή η ποσότητα θα φανεί. Και θα δημιουργήσει και κύματα, ακριβώς γιατί υπάρχει τριβή με τον πυθμένα, ενώ η πάνω πλευρά του κύματος δεν συναντά κάποια τριβή, οπότε θα πέσει μπροστά. Θα δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό, ένα τεράστιο κύμα, όπως τα βλέπουμε στο βίντεο, στα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι υποθαλάσσιο, όπως ένας υποθαλάσσιος σεισμός ή ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, η ποσότητα του νερού που μετακινείται είναι τεράστια. Δεν έχει σημασία αν μετακινηθεί λίγο ή πολύ, σημασία έχει ότι η ποσότητα του νερού είναι πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, αυτό δεν το βλέπεις μέχρι να φτάσει στην ακτή. Κατάλαβα. Και τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι, τι είναι οι εκλήψεις, που έχεις και πολύ ωραίες φωτογραφίες που θα δούμε, και πώς δημιουργούνται? Λοιπόν, εδώ χρειαζόμαστε τρία ουράνια σώματα. Χρειαζόμαστε μία πηγή φωτός, που είναι ο ήλιος για εμάς. Εμείς βρισκόμαστε στη Γη και χρειαζόμαστε και ένα σώμα το οποίο θα μπαίνει μπροστά από την πηγή φωτός, όπως είναι η Σελήνη. Εμείς έχουμε τη Σελήνη, απλά το λέω πιο γενικά. Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη. Όποτε μπαίνει μπροστά από τον ήλιο, τότε έχουμε έκλειψη ηλίου. Βέβαια, περιφέρεται γύρω από τη Γη και πολλές φορές μπορεί να πάει πίσω από τη Γη. Όταν πάει πίσω από τη Γη, δηλαδή ουσιαστικά για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη Σελήνη, η Γη μπει μπροστά από τον ήλιο, μπροστά από την πηγή φωτός, τότε έχουμε, όπως το βλέπει ο γήινος παρατηρητής, έκλειψη Σελήνης. Οπότε λοιπόν το θέμα, ποιος κρύβει την πηγή φωτός? Την κρύβει η Σελήνη? Αν την κρύβει η Σελήνη, τότε εμείς βλέπουμε έκλειψη ηλίου. Αν την κρύβει η Γη για τη Σελήνη, τότε δεν βλέπουμε τη Σελήνη, άρα έχουμε έκλειψη Σελήνης. Είναι περιοδικό φαινόμενο αυτό, δηλαδή? Είναι περιοδικό, ακριβώς, γιατί η Σελήνη χρειάζεται 28 μέρες για να περισταθεί γύρω από τη Γη. Άρα λοιπόν,
Θα ρωτήσει κάποιος τώρα γιατί δεν έχουμε, αφού κάνει 28 μέρες, γιατί δεν έχουμε κάθε μήνα δύο εκλήψεις. Μία έκλειψη ηλίου και μία έκλειψη ηλίου να πάει από την πίσω πλευρά σε 14 μέρες. Αυτό συμβαίνει διότι το επίπεδο περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι μονίμως, δεν είναι σταθερό. Θα πρέπει, όπως λέμε, να βρίσκεται στη συζυγία ο ήλιος, η Σελήνη και η Γη. Το επίπεδο περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη παρουσιάζει κάποια γωνία η οποία δεν είναι σταθερή και όποτε τύχει να βρεθεί στην ίδια ευθεία η Σελήνη με τη Γη και τον ήλιο, τότε έχουμε εκλήψεις. Πολλές φορές δεν τυχαίνει αυτό, δηλαδή μπορεί η Σελήνη να είναι πιο κάτω από τη Γη, να το πω έτσι, ή πιο πάνω. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.